ήταν 11 το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1918, όταν έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκείνη ακριβώς την ώρα άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή η ανακοχή στο δυτικό μέτωπο μεταξύ της Γερμανίας και των συμμάχων. 104 χρόνια μετά, τελετές μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στα Χανιά, η τελετή διοργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο στο Συμμαχικό Νεκροταφείο της Ούδας, όπου τιμήθηκαν τα θύματα του πολέμου. Ενός πολέμου που μόνο θλίψη και οδύνη γέμισε την ανθρωπότητα. Εάν λάβουμε δε υπόψη μας το παγκόσμιο σημερινό γίγνεσθε, μια ευχή μόνο μπορούμε να κάνουμε, ότι οι αστήρευτες δυνάμεις της νιώτης να μην συναντιόνται και να σκοτώνται στα πεδία των μαχών, αλλά αδελφομένοι να βαδίζουν σε δρόμους πολιτισμού, γραμμάτων, τεχνών και αλληλεγγύης. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η πρώτη μεγάλη διεθνή σύγκρουση του 20ου αιώνα και ένας από τους πλέον καταστροφικούς στη σύγχρονη ιστορία. Σχεδόν 10 εκατομμύρια στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών, αριθμός ο οποίος ξεπερνούσε το άθροισμα όλων των στρατιωτικών απολειών που σημειώθηκαν στους πολέμους των προηγούμενων 100 ετών. Η 11η Νοεμβρίου το 1918 είναι μια ημέρα που σήμαινε τη λήξη ενός πολέμου. Λήξη πολέμου που είναι ευχή μας να επέλθηκε στην σκοτεινή Ουκρανία που αυτή τη στιγμή ταλανίζεται από ένα νέο ευρωπαϊκό πόλεμο. Η θύμησή μας εδώ είναι όχι μόνο στους νεκρούς αλλά και στις οικογένειες, τα ορφανά, τις χείρες, τους πατεράδες που έδεψαν τους γιους τους. May God give peace. God give peace. Εκπρόσωποι προξενείων των χωρών που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατιωτικών μονάδων, συλλόγων αλλά και ελληνικών αρχών κατέθεσαν στέφανα στο μνημείο του Συμμαχικού Νεκροταφείου, αποδίδοντας φόρο τιμής στους νεκρούς της πιο πολύ νεκρής πολεμικής αναμέτρησης που γνώρισε ο κόσμος μέχρι την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.